Εδώ και λίγους μήνες το ΣΕΤ έχει γίνει κοινωνικός έτερος στο κράτος, που αυτό σημαίνει ότι πλέον αρκετά πράγματα για τον τουρισμό θα αρχίσουμε να τα διαχειριζόμαστε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι του τουρισμού, όπως είχε προκηρυχτεί ουσιαστικά από την προσπάθεια η οποία είχε γίνει. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο, εδώ και τρεις μήνες περίπου, το ΣΕΤ έχει ανακηρυχθεί κοινωνικός έτερος με το κράτος, που αυτό σημαίνει ότι καταθέτει προτάσεις, ακούγεται και συνδιαλέγεται με το κράτος σε ό,τι έχει να κάνει με προγράμματα, αλλά και με αξιοποίηση ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανάγκη από δουλειά. Έτσι, λοιπόν, πριν λίγες μέρες προκηρύχθηκε το πρόγραμμα για 10.000 θέσεις ανέργους στον τομέα του τουρισμού, για την επιταγή εισόδου ουσιαστικά αυτών των ανθρώπων έως 29 ετών, που σημαίνει ότι θα απορροφηθούν από τις επιχειρήσεις περί το 10.000. 2.000 θα είναι ανώτατη εκπαίδευση και 8.000 δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην περιοχή τη Δράμα, στην περιοχή τη περιφέρεια, αν θέλετε καλύτερα, είναι περίπου στι 500 θέσει οι οποίε θα απορροφηθούν. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο κόσμο, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελειώσει τα τουριστικά επαγγέλματα, και όταν μιλάμε για τουριστικά επαγγέλματα, δεν αναφερόμαστε αποκλειστικά και μόνο στα ξενοδοχεία, αλλά γενικότερα στον τουριστικό κλάδο, σε ό,τι έχει συνάφεια με τον τουριστικό κλάδο, τουριστικά πρακτορία και άλλα, θα πρέπει να πηγαίνουν στα κατατόπου ΚΕΚ να δηλώσουν τι συμμετοχέ του. Αυτό το οποίο λέμε εμεί σαν ξενοδόχων, είναι ότι έχουμε διάθεση να απορροφήσουμε αυτά τα άτομα. Άρα, λοιπόν, και από τα ξενοδοχεία θα υπάρξει αιτήσεις προς τα ΚΕΚ, τα οποία θα μας μεταφέρουν, θα μας δώσουν ουσιαστικά μετά τα άτομα τα οποία θα εργαστούν σε εμάς. Και το κυριότερο είναι ότι υπάρχει πιθανότητα πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι αξίζουν μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα να παραμείνουν στις θέσεις εργασίας, επιδοτούμενο ουσιαστικά από εκεί και μετά ένα ποσό στο ημερομίσθιό τους από το κράτος. Αλλά το κυριότερο είναι ότι σε αυτή την πραγματικά δύσκολη περίοδο την οποία διανύουμε, αυτές οι θέσεις τις έχουμε πραγματικά ανάγκη και θα χαρούμε να δούμε ότι η Δράμα απορροφά κάποιες θέσεις, διότι όλα εξαρτιόνται από τους ανέργους. Αν οι άνεργοι δεν κάνουν αιτήσεις στα ΚΕΚ, αυτόματα δεν θα μπορούν και οι επιχειρήσεις να απορροφήσουν ανθρώπους. Αν όμως κάνουν εκεί, οι επιχειρήσεις Δράμας διατίθενται και έχουμε όλη την καλή διάθεση να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και να απορροφήσουμε αυτές τις θέσεις εργασίας.